Καλησπέρα σας. Την ώρα που θα έχει ανεβεί αυτό το και τη μέρα που θα έχει ανεβεί αυτό το βίντεο, θα πρέπει εγώ να σας πω Σαββόα Τόβ. Βέβαια, όπως και την προηγούμενη φορά, το κάνω Παρασκευή το βίντεο, αλλά θα ανεβεί Σάββατο βράδυ. Οπότε, Σάββατο βράδυ, εβδομάδα 2, ημέρα 3, και θα συζητήσουμε για τη Θέρετ οφ Γεβουρά, δηλαδή για την συμπόνια στην πειθαρχία. Έχουμε συζητήσει περιληπτικά το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αυτοσυγκράτηση, πειθαρχία, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορούν να δώσουν μια ομαλότητα και στις κοινωνίες μας, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Πολλές φορές όμως θα δούμε ότι χρειάζεται να βάλουμε την αγάπη. Και η ανιδιοτελής αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει συμπόνια. Έτσι λοιπόν, βάζουμε το χαρακτηριστικό της συμπόνιας στην κρίση, στην πειθαρχία και τα σχετικά. Θα δούμε ένα παράδειγμα στο οποίο ο Μωυσής στο τέλος, όταν απευθύνεται την επόμενη γενιά, τους λέει ότι έχω instructed, ότι έχω δώσει οδηγίες στους δικαστές σας και έχω πει τα εξής: να ακούτε τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας, να αποφασίζετε με δίκαια. Και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιεί τη λέξη τσέντεκ. Ας τη βάλουμε στο μυαλό μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα στον άνθρωπο και σε κάποιο συγγενή του, σε έναν άνθρωπο και σε κάποιο ξένο, συγκεκριμένα λέει between each man and his brother or a stranger, να μην υπάρχει μεροληψία στην κρίση και να ακούνε και τους θεωρητικά σπουδαίους, αλλά και τους πιο ασήμαντους ανθρώπους. Να μην φοβούνται κανέναν όταν είναι έτοιμοι να πάρουν μια απόφαση, γιατί η πραγματική κρίση ανήκει στο Θεό. Αν υπάρχει κάτι δύσκολο για αυτούς, να πηγαίνουν στο Μωυσή και θα τους ακούει. Και όπως είπα, χρησιμοποιεί τη λέξη τσέντεκ, δίκαιος. Η λέξη τσέντεκ, και αυτό που θα σας πω είναι από ένα μάθημα του Ραβίνου Σάξ, από την Αγγλία. Chief Rabbi Lord Jonathan Sax. Έχουμε ακούσει τη λέξη τσέντεκ, τσαντίκ, τσεντακά. Είναι σχεδόν αδύνατο να δώσουμε μια συγκεκριμένη μετάφραση αυτής της λέξης, γιατί μπορεί να περιέχει τη δικαιοσύνη από νομική πλευρά, μπορεί να μεταφράζεται ως φιλανθρωπία, ως righteousness, ως όχι αγιότητα τόσο πολύ, όσο ότι να είσαι σωστός άνθρωπος, ότι έχεις ηθικές, ότι είσαι δίκαιος και από πλευρά όχι μόνο νομική, αλλά και ως την ισότητα, αθωότητα. Αλλά σίγουρα ξέρουμε ότι δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην έννοια του δίκαιου στο νομικό σύστημα, καθώς στην Τωρά βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται λέξεις για αυτό το πράγμα όπως μισπάτ και ντίν. Δύο παραδείγματα που θα δώσω για να μπορέσουμε να καταλάβουμε περισσότερο τι σημαίνει τσέντεκ, τσεντακά, που είναι ουσιαστικά αυτή η συμπόνια στη δικαιοσύνη, είναι αυτό το μείγμα της συμπόνιας στη δικαιοσύνη. Λέει στο Δευτερονόμιο ότι αν ένας φτωχός άνθρωπος, αν κάποιος φτωχός, υπάρχει κάποιος φτωχός, εσύ δεν μπορεί να πας για ύπνο κρατώντας την ασφάλειά του. Θα εξηγήσουμε τι σημαίνει. Πρέπει να την επιστρέψεις όταν ο ήλιος πέφτει στη δύση του ηλίου, για να μπορέσει να πάει για ύπνο με τα ρούχα του και να τον ευλογήσεις. Αυτό να ξέρεις ότι θα αναγνωριστεί ως τσεντακά από τον Θεό, από τον Κύριο το Θεό σου. Προφανώς, σε αυτή την
σε αυτό το παράδειγμα η λέξη τζιντακά δεν σημαίνει νομική δικαιοσύνη. Και θα δούμε και ένα άλλο κομμάτι από την έξοδο που λέει αν έχεις πάρει το πανοφόρι του γείτονά σου ως ενέχειρο, να το επιστρέψεις ως τη δύση του ηλίου, διότι αυτό το πανοφόρι είναι το μόνο ρούχο που έχει για να καλύψει το σώμα του. Με τι άλλο θα κοιμηθεί. Όταν γυρίσεις σε μένα, λέει ο Θεός, όταν γυρίσεις σε μένα και κλάψεις σε μένα, θα τον ακούσω γιατί είμαι συμπονετικός. Βλέπουμε ότι και στην πρώτη περίπτωση και αλλά και στη δεύτερη, αυτός που είχε το πανοφόρι, το ρούχο αυτό, ως ενέχειρο, το είχε ενέχειρο διότι δίνω εγώ ένα ενέχειρο για να πάρω ένα δάνειο. Άρα αυτός που είχε το ρούχο, νομικά, είχε τη δικαιοδοσία να το κρατήσει. Παρόλα αυτά, μπαίνει η σκέψη το ότι το να εκτελώ πράγματα με βάση το τι είναι σωστό, δεν είναι πάντα σωστό. Δηλαδή, το να αγνοούμε τελείως την κατάσταση ενός ανθρώπου, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του φτωχού ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει τίποτα άλλο να φορέσει, και αν δεν το φορέσει αυτό θα υποφέρει το βράδυ, είναι σαν να χάνουμε όλο το νόημα της δικαιοσύνης. Και νομίζω είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάθημα αυτό που μπορούμε να πάρουμε από εδώ, γιατί μας λέει ότι ναι, μεν, έχετε τους νόμους, το πώς πρέπει να λειτουργούν οι κοινωνίες σας για να υπάρχει ισορροπία, να υπάρχει δικαιοσύνη. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες το σωστό είναι να είσαι πάνω απ' όλα άνθρωπος, συμπονετικός. Και θα δώσεις πίσω αυτό το χιντόνιο, το πρωί θα το ξαναπάρεις, μέχρι να σου επιστρέψει τα λεφτά που έχει δανειστεί. Αλλά τη στιγμή που θα έχει πέσει πολύ χαμηλά και θα χρειάζεται αυτό το ρούχο για να συσταθεί, εσύ πρέπει να είσαι συμπονετικός και να το δώσεις. Και όπως είχε πει και ο τελευταίος ραβίνος της Χαμπάντ, ραβίνος Μενάχεμ Μέντελ Σνέρσον, γνωστός και ως Ρέμπε, το να είσαι καλός και πιστεύω να είσαι συμπονετικός είναι πιο σημαντικό από το να είσαι σωστός. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος δεν χρειάζεται λαμπρά μυαλά, αλλά μια ιδιαίτερη καρδιά που να τους ακούει. Μακάρι να μπορέσουμε να πάρουμε κι εμείς, να μας δώσει ο Θεός τη δύναμη να μπορούμε κι εμείς να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις στη ζωή μας και να μην είμαστε πάντα καταδικαστικοί με τον εαυτό μας, αλλά και με τους γύρω μας. Να είστε όλοι καλά και σας περιμένω αύριο στην 11η μέρα.